Μια φωτογραφία της Χριστίνας Μπόμπα με βαθύ ντεκολτέ σε ταξίδι της στην Ιταλία προκάλεσε αρκετά αρνητικά σχόλια μεταξύ των ακολουθών της. Η ίδια απάντησε ενοχλημένη. Διαβάζω τα σχόλια στις τελευταίες μου φωτογραφίες και έχω κάποιες απορίες. Αν ήμουν άντρας, θα συσχέτιζε κανείς την ηθική μου με την ποσότητα υφάσματος που καλύπτει το σώμα μου. Θα πίστευε κανείς πως θα ήμουν κακός πατέρας επειδή ήμουν σε ένα επαγγελματικό ταξίδι. Επίσης, έχουμε άραγε 2022 ή ζούμε στο μεσαίωνα. Το βάλατε αυτό με τη Χριστίνα Μπόμπα στο βίντεο. Ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσω. Το έβλεπα το Σαββατοκύριακο και πραγματικά στεναχωρέθηκα. Δηλαδή, πραγματικά ένιωθα την ανάγκη να πάρω τη Χριστίνα για να τη πω: ρε, εσύ αν στεναχωρέθηκες, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, είναι ντροπή το 2024 να υπάρχουν ακόμα τέτοια. 22. Καλά, Παναγία μου. Είσαι πολύ μπροστά. Όταν σα λέω ότι είναι πολύ μπροστά, να μ' ακούτε. Είμαι δύο χρόνια μπροστά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εδώ πέρα, παιδιά, βλέπουμε και διαβάζουμε αρνητικά σχόλια για το θυλασμό. Που η άλλη αναγκάζεται, ας πούμε, έχει ένα μωρό και αναγκάζεται αναγκαστικά, γιατί το παιδί πρέπει να φάει και είναι κάπου σε ένα, ας πούμε, εμπορικό κέντρο και πάει σε μια γωνία να θυλάσει το παιδί και γράφουν από κάτω κάτι τραγικά σχόλια. Αν μη τι άλλο αυτό, δηλαδή είναι τόσο άκυρο το ότι η Χριστίνα έγινε η μαμά, δεν σημαίνει ότι παρατάει και τη θηλυκότητά της και στην τελική δεν νομίζω ότι προσβάλλει κανέναν ένα όμορφο γυναικείο ντεκολτέ. Δεν είναι κάτι δηλαδή υπερβολικό. Καταρχάς, απαγορεύεται κάποιος να κρίνει το αν κάποιος είναι καλός γονιός, αν κάποια είναι καλή μάνα ή κάποιος είναι καλός πατέρας και να το κρίνει με βάση αυτά που βλέπει μέσα από τις φωτογραφίες κτλ. Πρόσεξε όμως να δεις, έτσι. Το είπανε κάτω από τη φωτογραφία της Χριστίνας που είχε πάει στο Μιλάνο για επαγγελματικούς λόγους. Έτσι, είχε πάει να παραστεί στα βραβεία των influencers στο About You. Καλός ή κακός, αυτή είναι η δουλειά της Χριστίνας και όφιλε να παραστεί εκεί. Αν η Χριστίνα εκείνη τη στιγμή ήταν πίσω από ένα ταμείο, από ένα γκισέ, ένα σούπερ μάρκετ, γιατί σε μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά, καμία δεν θα έλεγε από κάτω κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα που θα λέγανε η μάνα, η ήρωας που δουλεύει για να μεγαλώσει το παιδί της. Θεωρώ δηλαδή ότι κάποια πράγματα είναι τελείως. Έχουμε να κάνουμε με προκαταλήψεις πλέον. Και δυστυχώς είναι προκαταλήψεις που καλλιεργούν γυναίκες για γυναίκες. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει.